Η οικονομική ανάσα και ταυτόχρονα ομπρέλα προστασία αναμένεται να αποτελέσει το επίδομα κοινωνική αλληλεγγύη που θα καταβάλλεται από τον ΟΓΑ σε ανασφάλιστου υπερήλικε. Το μηνιαίο επίδομα ύψου 360 ευρώ θα χορηγείται σε ανασφάλιστου υπερήλικε Έλληνε, παλινοστούντε, ομογενεί και αλλοδαπού που δεν πληρούν τι προποθέσει συνταξιοδότηση δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν ανασφάλιστη από 67 ετών και πάνω που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 συνεχόμενα έτη. Το ετήσιο φορολογητέο του εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4.300 ευρώ για μεμονωμένο άτομο και τις 8.640 ευρώ το ζευγάρι. Η ακίνητη περιουσία του υποψήφιου δικαιούχου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90.000 ευρώ και η κίνητη του περιουσία τις 6.000 ευρώ κατ' εκτίμηση και κατ' ελάχιστο, θα είναι τουλάχιστον 30.000 άτομα. 30.000 είναι οι άνθρωποι που με το μνημονιακό νόμο 4093 έγινε διακοπή της σύνταξης του ανασφάλιου στο το 2013. Η απαραίτητη προϋπόθεση είναι τουλάχιστον να έχουν 15 χρόνια διαμονή στη χώρα. Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και όσοι λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη των 360 ευρώ. Στι περιπτώσει αυτέ, θα χορηγείται στου δικαιούχου το πόσο τη διαφορά που προκύπτει, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 20 ευρώ. Οι αιτήσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταυτότητα, φορολογική δήλωση, απόδειξη του χρόνου διαμονή στην Ελλάδα θα υποβάλλονται στι αρμόδιε υπηρεσίε του ΟΓΑ μετά τι 22 Αυγούστου. Η ημερομηνία έναρξη καταβολή του επιδόματο στου δικαιούχου είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή τη αίτηση. Η σύνταξη ανασφάλιση των υπερηλίκων είχε καταργηθεί με μνημονιακό νόμο του 2012, είχε εξαγγελθεί ξανά το 2014 και λίγου μήνε αργότερα είχε θεωρηθεί μονομερή ενέργεια από του δανειστέ. Η επαναφορά τη θεσπίστηκε με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού.